Σαν σήμερα 11 Αυγούστου το 1996, οι Τούρκοι σκότωσαν τον ήρωα Τάσο Ισαάκ. Γκρίζοι λύκοι και μέλη των κατοχικών δυνάμεων χτυπούσαν άναδρα και λυσσασμένα τον Τάσο Ισαάκ μέχρι να αφήσει την τελευταία του πνοή. Μοτοσυκλετιστές και άλλοι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους ένοπλους στρατιώτες της κατοχικής δύναμης αλλά και την παρακρατική ομάδα των Γκρίζων Λύκων. Ο Τάσος Ισαάκ, στην προσπάθειά του να βοηθήσει έναν άλλον Ελληνοκύπριο, τον οποίο χτυπούσαν με μανία οι Τούρκοι, δέχτηκε επίθεση και έπεσε στο χώμα. Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Χίλαρη Κλίντον, όπου έχει επαφές με την τουρκική πολιτική ηγεσία για την κατάσταση στη Συρία. Οι μάχοι στο Χαλέπι και τη Δαμασκό συνεχίζονται, όπως και τα θερμά μεθοριακά επεισόδια. Στο πλέον πρόσφατο, Σύριοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά εκατοντάδων προσφύγων που προσπαθούσαν να διαφύγουν στην Ιορδανία. Ένας Αφγανός πολίτης υπάλληλος σε βάση του ΝΑΤΟ σκότωσε τρεις στρατιώτες της συμμαχίας χθες, την ίδια ημέρα κατά την οποία ένας Αφγανός αστυνομικός σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες στην επαρχία Χελμάντ του Νοτιού Αφγανιστάν, ανακοίνωσε σήμερα η ΙΣΑΦ. Ο δράστης δεν φορούσε στρατιωτική στολή και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας είναι ένας πολίτης που εργαζόταν στη βάση, δήλωσε εκπρόσωπος της ΙΣΑΦ. Τραγικό δυστύχημα με 47 νεκρούς σημειώθηκε σε ορεινή περιοχή της Βόρειας Ινδίας, όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα βάθους 76 μέτρων. Το λεωφορείο κατευθυνόταν στην περιοχή Τσαμπάπ, περίπου 380 χιλιόμετρα βορείως της πρωτεύουσας του κρατηδίου Χιμασάλ Πραντές, όταν από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπεσε στη χαράδρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, το λεωφορείο είχε τη δυνατότητα μεταφοράς 44 ανθρώπων, αλλά τη στιγμή του δυστυχήματος μετέφερε τουλάχιστον 75. Από την πτώση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 25 άτομα. Τον 42χρονο Πολ Ράιαν, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Wisconsin, επέλεξε για υποψήφιο αντιπρόεδρο διεκδικητής της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Ρεπουμπλικανούς, Μιτ Ρόμνεϊ. Ο νέος σε ηλικία πολιτικός είναι ιδιαίτερα έμπειρος σε θέματα οικονομίας, γεγονός που κατά πολλούς θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα του Νοεμβρίου.